Εντάξει, ξεκίνησε το παιχνίδι, δεν είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία στην αρχή, βελτιωθήκαμε στη συνέχεια. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι πιέσαμε τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε καταστάσεις, πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Είχαμε μια στιγμή ολιγορίας όμως που το πληρώσαμε και θα πρέπει να βελτιώσουμε αυτές τις καταστάσεις όταν δεχόμαστε επιθέσεις, να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Μπορεί το μάτς να είχε ισόπαλο, αλλά η διαφορά αυξήθηκε. Το τερπλόρ μετά το Φιλίππο, ενώ κάνετε και σχετικές αλλαγές μέσα στην αρχική σύνδεση. Ναι, έπαιξαν κάποια παιδιά από την αρχή που δεν είχαν πολύ χρόνο συμμετοχής. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος. Είναι λογικό να κουραστούν γιατί δεν έχουν ρυθμό, αλλά αυτό το να μπαίνουν νέα παιδιά και να είναι στο ίδιο επίπεδο με τους προηγούμενους, με την ομάδα που έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, θα εξελίξει την ομάδα, θα ανεβάσει το επίπεδο μας. Την επόμενη εβδομάδα μπορεί να πανηγυρίσουμε και το πρωτάθλημα, το σκέφτεστε? Ναι, okay, σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη. Μακάρι να έρθει και να τελειώσουμε με το θέμα και τυπικά. Θεωρώ μας αδικεί λίγο το αποτέλεσμα. Μία φάση έκανε σε όλο το παιχνίδι και είχε ένα big goal. Εντάξει, στην αρχή δεν είχαμε τόσο καλή κυκλοφορία. Στο δεύτερο πιστεύω ήμασταν λίγο καλύτεροι. Δημιουργήσαμε κάποιες φάσεις. Βάλαμε και ένα όμορφο γκολ. Αυτά. Είσαι ικανοποιημένος και από την δική σου απόδοση? Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Σίγουρα έχω να δώσω πολλά παραπάνω. Εντάξει, θέλω να πάρω και άλλα λεπτά συμμετοχής και ό,τι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο γίνεται. Την επόμενη εβδομάδα ίσως είμαστε και πρωταθλητές μαθηματικά. Ναι, ο Πιερικός έχασε. Μακάρι να κερδίσουμε και να τελειώσει από πιο νωρίς το πρωτάθλημα. Υπάρχει και χρόνος για προετοιμασία μετά. Εννοείται, σίγουρα. Είχαμε την κατοχή, είχαμε την υπεροχή. Δεν ήρθε το γκολ γρήγορα. Κάναμε κάποιες φάσεις το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Βγήκαμε έξω δεύτερο ημίχρονο, κυνήγησαμε τον γκολ, ήρθε. Φάγαμε ένα γκολ χωρίς ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Μπορεί να ήρθε ισόπαλο το αποτέλεσμα, η διαφορά, όπως είπαμε και με τον προπονητή σου, αυξήθηκε και όλα παίζονται στο επόμενο παιχνίδι με τον Φούβα, τοπικό ντέρμπι, που μπορεί όμως να κρίνει και το πρωτάθλημα μαθηματικά. Ναι, εμείς κοιτάμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα για μας, κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Θέλουμε την νίκη, τους 3 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, κοιτάμε μόνο την νίκη.